Κύριε Χατζαγκόλη, Πανελλήνιες 2024, σήμερα ξεκίνησαν τα μαθήματα με τα επαγγελματικά λύκεια. Πήγαν όλα καλά, έχουμε κάποιο πρόβλημα στο νομολαστείο? Καλημέρα σας κύριε Κορομπίλια, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. Όντως, όπως τα είπατε, σήμερα ήταν η πρώτη μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τους μαθητές και τις μαθήτριες του ΕΠΑΛ. Στις εξετάσεις, όσον αφορά τους μαθητές του ΕΠΑΛ, θα εξεταστούν, θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις 241 μαθητές, από τους οποίους 14 θα δώσουν προφορικά μαθήματα στο δικό εξεταστικό κέντρο που έχουμε. Σήμερα το ποσοστό συμμετοχής ήταν 65,61%. Είχαμε μια αποχή για τους μαθητές του ΕΠΑΛ, οι οποίοι γράφανε νεοελληνική γλώσσα σήμερα, 34,39%. Είναι μια φυσιολογική αποχή για αυτή την πρώτη μέρα, ναι, στα επαγγελματικά λύκεια? Όχι, στα επαγγελματικά λύκεια υπάρχει αυτή η αποχή. Ουδέποτε είναι 100%. Μάλιστα. Το παρατήρησαμε και άλλες χρονιές. Και αύριο συνεχίζουμε, αύριο Παρασκευή. Αύριο μπαίνουν στην μάχη των πανελλαδικών εξετάσεων, μπαίνουν οι μαθητές των γενικών λυκείων, οι οποίοι είναι 492 μαθητές, από τους οποίους οι 23 θα εξεταστούν προφορικά. Αύριο οι μαθητές των γενικών λυκείων θα εξεταστούν στο μάθημα τα νέα ελληνικά. Σε ό,τι αφορά τη μετάδοση των θεμάτων, είχαμε κάποιο θέμα, ήταν με καθυστέρηση, λειτουργήσε το σύστημα φυσιολογικά και στην ώρα του κύριε Κατσακόλη? Όχι, το θέμα του σύστημα λειτουργήσε φυσιολογικά. Ήδη γινόταν πρόβες εδώ και ένα μήνα πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις. Δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Λειτουργήσαν όλα φυσιολογικά και τα θέματα ήταν 8 και 34 σε όλα τα εξεταστικά κέντρα. Πολύ ωραία. Οπότε υπήρχε ένα συγχρονισμό και μια ταυτόχρονη μετάδοση. Ταυτόχρονη μετάδοση και χωρίς καμία καθυστέρηση. Σημαντικό αυτό. Τώρα, η δική σας έτσι, η παρότρινση για τους μαθητές για το επόμενο διάστημα είναι μια δοκιμασία που τα παιδιά αγχώνονται, το ίδιο και οι γονείς. Τι πρέπει να κάνουν ώστε το άγχος αυτό να είναι παραγωγικό, κύριε Κασακούλη? Πρώτα-πρώτα θα ήθελα να πω στους μαθητές και στους μαθητές μας να εμπιστεύουν τις δυνάμεις τους. Να εμπιστεύουν τις γνώσεις τους, τις όποιες γνώσεις, ό,τι διαβάσαν μέχρι τώρα, μέχρι και όσο είναι δυνατόν να αποδώσουν αυτές τις γνώσεις που πήρανε από τους εκπαιδευτικούς τους χρονιά αυτήνα. Φυσικά, οι εξετάσεις, οι πανελλαδικές, είναι μία από τις προκλήσεις που θα καλεστούν να δώσουν όλοι οι μαθητές κατά τη διάρκεια, οι μαθητές μας και οι μαθήτρες κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Τέτοιες προκλήσεις θα υπάρχουν πάντα στη ζωή τους, προσπαθώντας τα παιδιά να επιτύχουν τον όποιο στόχο βάζουν. Βέβαια, η πρώτη πρόκληση πάντα που είναι οι πανελλαδικές, μια σοβαρή πρόκληση, δημιουργεί ένα άγχος, το οποίο η συμβουλή μου είναι το άγχος αυτό να είναι παραγωγικό και όχι να τους πάει πίσω. Πολύ καλά. Τώρα, σήμερα κύριε Κατσακόλη, πρεμιέρα είπαμε, για δώσει το παρόν στο ΕΠΑΛ του Αγίου Νικολάου. Το κλίμα ποιο ήταν? Οι συνάδελφοι σας καθηγητές, τα παιδιά ήταν σε μια έτσι αγωνιώδη κατάσταση? Πώς τα χαρακτηρίζετε? Ως πρώτη, κοιτάτε, είναι το βάρος των πανελλαδικών εξετάσεων, μα και εμείς έχουμε μια αγωνία στο να πάνε όλα καλά, γιατί αυτό που είπα ότι πρέπει να όλοι μας να προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ένα ήρεμο κλίμα για τα παιδιά, για να μπορούν να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα. Ήδη είναι επιφορτισμένα με το άγχος που έχουν των εξετάσεων. Οποιαδήποτε αστοχία ή κάτι το οποίο δεν θα λειτουργεί σωστά θα είναι εις βάρος των παιδιών. Γι' αυτό προσπαθούμε όλοι και εδώ πέρα θα ήθελα να ευχαριστήσω τους προέδρους των εξεταστικών κέντρων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους επιτελεστές, τους καθηγητές που παίρνουν μέρος, όπως ήθελα να ευχαριστήσω και τους φορείς που βοηθάνε στη διαδικασία, την αστυνομία, τον ΟΤΕ, τη ΔΕΗ, τα νοσοκομεία με τους γιατρούς. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω και τους γονείς για τη στήριξη των παιδιών τους στο μαραθώνιο αυτό που δίνουν, ώστε να πετύχουν εκεί που ο καθένας ονειρεύεται και στοχεύει. Και στο τέλος ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνεργάτες μου στη διεύθυνση που κοπιάζουν ασταμάτητα για να μπορούν στα παιδιά μάλλον να υπάρχουν οι καλύτερες συνθήκες για τις εξετάσεις.